να αλλάξουμε το αθληματολογία. Πάμε στα δημοτικά και στο Δήμο της Πάτρας και σε νέες καταγγελίες που έχουμε από την ώρα πατρών του Γιώργου Ρόλου για αναθέσεις από την πλευρά Πελετήδη. Καλησπερίζω τον κύριο Δημήτρη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Να πω το εξής. Είχε πει ο κύριος Ρόλος ότι και για άλλες αναθέσεις και μάλιστα αναθέσεις σε επιχειρηματίες εκτός πόλεως πατρών, ξεκινώ με αυτό, και είχε απαντήσει ο κύριος Τουργαρίδης πριν από μερικές ημέρες ότι αυτά λέει έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος άλλαξε τον νόμο. Πλέον μπορούν στην διαγωνισμό να συμμετέχουν, λέει, και κάποιοι επιχειρηματίες από άλλες πόλεις. Γι' αυτό και εμείς αναγκαστικά κάνουμε πανελλαδικούς διαγωνισμούς και τυχαίνει κάποιος από την Κοζάνη, από τα Γιάννητσα, από την Αμαλιάδα να παίρνει τη δουλειά, να παίρνει το έργο. Έχουμε κάποια απάντηση γι' αυτό ή το ξεπερνάμε προς το παρόν? Δεν το ξεπερνάμε. Γιατί υπάρχει και απάντηση και σε αυτό, ότι ο νόμος ναι μεν άλλαξε, αλλά ο νόμος λέει ότι απευθείας αναθέσεις γίνονται για συγκεκριμένους λόγους και όχι για λόγους που δεν είναι επίγοντα. Δηλαδή, γίνονται κάποιες αναθέσεις, ας πούμε, όταν έχουμε πλημμύρες, όπως είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Ο νόμος είναι σαφής. Το αν κάποιοι θέλουν να ξεχυλώνουν το όπως ορίζονται οι απευθείας αναθέσεις από τον νόμο, είναι δικό τους πρόβλημα. Και εγώ λέω και το εξής. Ο νόμος, ο 4412, τον οποίο επικαλείται ο κ. Τουργαρίδης, λέει ότι πρέπει να υπάρχουν και κατηγορίες μελετών. Δηλαδή, όταν κάποιος θέλει να παρέχει, ας πούμε, βαφές, ας πούμε, για το Δήμο, για τα κτίρια, πρέπει να υπάρχει ένα μητρό. Ας μας πούνε στο μητρό αυτό των επιχειρήσεων πόσους πατρινούς έχουν γραμμένους. Είναι πολύ απλό. Ναι, δεν έχουν γραμμένους. Δεν μπορώ να το ξέρουμε. Εγώ θυμάμαι, είχα ρωτήσει κάποια στιγμή και στον πολιτιστικό οργανισμό. Αυτά βγαίνουν με δημόσιες προσκλήσεις. Μάλιστα. Εγώ, 2,5 χρόνια που είναι η παράταξή μας στα δημοτικά τεκτενόμενα, δεν είδα ποτέ μια ανακοίνωση στην οποία να λένε ότι ζητούν να ανανεώσουν τους καταλόγους με τους προμηθευτές που έχουν. Πάμε τώρα στο επίμαχο θέμα, κύριε Παπαδόπουλε. Το αναδείξατε χθες και μιλάμε για κάποια ήδη κάποια αντικείμενα, κάποιο έργο θα το πω εγώ, για το Αρσάκιο, έτσι. Mm. Το υποκατασκευή νέο δημαρχείο. Τι έχει γίνει εκεί? Πέστε μας λίγο το ιστορικό. Το ιστορικό είναι ότι εκεί θα μεταφερθούν οι δημοτικές υπηρεσίες και το Δημαρχείο, θα γίνει και αίθουσα συνεδριάσεων. Ναι. Και καλώς εκεί θα γίνουν και εμβόλυμες εκθεσιακές ενότητες που θα έχουν σχέση λογικά με την πόλη, όπως είχαν παρουσιαστεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί και ύστερα, ξέρουμε πολύ καλά ότι και πριν από λίγες μέρες, περίπου ένα μήνα, είχε πάρθει και κάποια σχετική παράταση για την ολοκλήρωση του έργου. Και ενώ υπάρχει άπλωτος χρόνος και χρονικός, δηλαδή, όπως ορίζεται από τον νόμο, προχωρήσανε σε μια νέα απευθείας ανάθεση, η οποία αφορά την παροχή, τις υπηρεσίες συμβούλου για μουσεολογικά και μουσεογραφικά στοιχεία, όπου θα γίνονται μέσα στο Αρσάκιο εμβόλυμες εκθεσιακές ενότητες. Δηλαδή, εννοείται ότι προσέλαβαν κάποιο άτομο, ναι, ο οποίος θα αναλάβει το να συμβουλεύει τον Δήμαρχο ή... Ναι, να δημιουργήσει ουσιαστικά, όπως το αντιλαμβάνομαι και εγώ, γιατί δεν έχω δει, δεν υπάρχει κάπου αναρτημένη η μελέτη, την οποία, ναι, έχει συντάξει κιόλας και το γραφείο. Να είναι τύπου... επικεφαλής αυτής της ιστορίας, δηλαδή το πώς θα φτιαχτούν αυτοί οι εκθεσιακοί χώροι, ακριβώς, μέσα στο παλιό στο νέο Δημαρχείο, στο Αρσάκιο. Ακριβώς. Δηλαδή. Το θέμα είναι κιόλας ότι τη συγκεκριμένη τεχνική μελέτη, ας πούμε, τι χρειάζονται, την έχει κάνει και το Γραφείο Τύπου και Θυμοτυπίας του Δήμου. Εγώ πρώτη φορά βλέπω τέτοια πράγματα. Τι εννοείται? Δηλαδή, αυτές τις προδιαγραφές, ας το πούμε, του διαγωνισμού, έπρεπε να τις έχει κάνει κάποιος αρχιτέκτονας, κάποιος που ασχολείται με τον πολιτισμό στο Δήμο, από όλους τους οργανισμούς, από τον οργανισμό τον πολιτιστικό που είναι ο κύριος, είτε από το ΔΠΘ, που έχουν ένα άρτιο προσωπικό και να είναι σύμφωνες. Ποιος μπορεί να καθορίσει αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, αν ακούμε Γραφείο Τύπου και Θυμοτυπίας, πιστεύουμε ότι είναι η δημοσιογράφη που έχει, ναι, εκεί είναι το λογικό Γραφείο Τύπου. Εγώ δεν το μπορώ να το αντιληφθώ αυτό. Ναι, γιατί εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να ξέρω τι σημαίνει μουσείο. Βεβαίως. Δεν το ξέρω. Και πολλοί άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν, ας πούμε, όλο αυτό το ιστορικό. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ένας μουσιολόγος, τι πρέπει να κάνει ένας αρχιτέκτονας. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, παίρνουμε μια κόλλα χαρτί και ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό. Δεν μου λέτε, δηλαδή, τι λέτε τώρα ότι έδωσαν με ανάθεση, δηλαδή επέλεξαν κάποιον δικό τους ουσιαστικά? Δεν ήταν επιλογή, ήταν απευθείας κλήση. Εκάλεσαν να αναλάβει. Ήταν δικό σου, ήταν κομματικά δικό σου, ας πούμε, ή. Όχι, ο άνθρωπος αυτός έχει ξανασυμβληθεί με το Δήμο, δεν ξέρω αν σχετίζεται και πολιτικά, δεν μας ενδιαφέρει το άτομο. Ναι. Το άτομο αυτό έχει ξανασχοληθεί στο Δήμο το προηγούμενο διάστημα με ίδιες περίπου μηνιαίες απολαβές όπως αυτές που θα λάβει τώρα. Γιατί δηλαδή, πόσες είναι? Η ανάθεση είναι 7.440 ευρώ, δηλαδή μηνιαία 2.480 ευρώ για τρεις μήνες.
Επί τρεις μήνες. Είναι καλά τα λεφτά. Είναι πολύ καλά. Και όταν έχουμε ένα δήμαρχο που βγαίνει, ας πούμε, και πρόσφατα στο κρατικό κανάλι και λέει ότι είμαστε ο Δήμος της Φτώχειας και της Ανεργίας, ότι δεν έχουμε και θέλουμε κι άλλα από την κυβέρνηση. Δηλαδή, για πού θέλουμε και πού δεν θέλουμε, ποιος το ορίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει μια μεγάλη διγλωσία από τη Δημοτική Αρχή. Και να σας πω και ένα άλλο. Χτεσινή ανάθεση στη Διάβγεια από το Δημοτικό Θέατρο ύψους 15.000 ευρώ. Απευθείας ανάθεση, η οποία είναι για τη μηχανογραφική υποστήριξη και για την έκδοση των εισιτηρίων. Και εγώ ρωτάω, δεν ξέρουμε ότι στο ΔΥΠΕΘΕ και στον Απόλλωνα θα κόβουμε εισιτήρια? Να γίνει όλη η απαιτούμενη διαδικασία με τους χρόνους, να κληθούν φορείς που το κάνουν όλα αυτά. Όταν σε παθενή εταιρεία ή αλλού? Εκτός Πάτρας, αν δεν κάνω λάθος, θα το κοιτάξω κιόλας, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι. Μήπως έγινε διαγωνισμός ή δεν το ξέρετε? Είναι απευθείας ανάθεση. Επομένως, είναι απευθείας ανάθεση. Λέει ο Τουργαρίδης ότι το βαπτίζουμε έτσι κατά τον νόμο, mm-hmm. αλλά ουσιαστικά γίνεται διαγωνισμός. Αυτό λέει. Ναι, όταν είναι ο διαγωνισμός, η απευθείας ανάθεση γίνεται με συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Δηλαδή, η απευθείας ανάθεση δεν γίνεται ευρέως γνωστή στον κόσμο, ούτως ώστε να μπορέσει να καταθέσει προσφορές. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια πατρινή εταιρεία που εδώ στην Πάτρα μπορεί να κάνει αυτές τις υπηρεσίες, ας πούμε, όπως είπα πριν, για τα εισιτήρια στο ΔΥΠΕΘΕ. Πώς καλά, εδώ υπάρχει και το Πανεπιστήμιο. Έχουμε ολόκληρες σχολές. Το Πανεπιστήμιο, όπως πριν, ας πούμε, που είπαμε για τη μουσεολογική έκθεση, έχει αντίστοιχο τμήμα. Εμείς με το Πανεπιστήμιο, σαν Δήμος, επειδή έτσι θελικά το θέλει η Δημοτική Αρχή, δεν έχουμε σχέσεις. Ενώ το Πανεπιστήμιο παντού είναι ένα συμβουλευτικό όργανο. Και γίνονται διάφορες παλινοδίες μεταξύ των σχέσεων. Ναι, είναι το παράπονο για τον κύριο Μπούρα αυτό από ό,τι ξέρω. Όταν με τα αδέσποτα, που είναι αποκλειστική ευθύνη του Δήμου με την καινούργια νομοθεσία που έχει φέρει η τωρινή κυβέρνηση, με τα αδέσποτα γίνεται ένας χαμός. Ναι. Πρέπει δηλαδή και οι σχέσεις με το Πανεπιστήμιο έπρεπε να έχουν γεφυρωθεί χρόνια. Όχι τώρα 7 χρόνια που το Πανεπιστήμιο το έχουμε λες και είναι ξένο σώμα στην πόλη. Και δεν είναι δηλαδή τώρα, ας πούμε, έχετε μια εταιρεία που εκτός Πατρών, δεν ξέρω ποια πόλη είναι, και αναλαμβάνει το μηχανογραφικό ουσιαστικά την έκδοση εταιρείων του ΔΥΠΕΘΕ. Ναι. Του Δημοτικού Θεάτρου. Ακριβώς. Ναι. Δεν υπήρχαν εταιρείες στην Πάτρα να το κάνουν αυτό δηλαδή? Προφανώς όχι μάλλον. Ήταν κάποια πιο καλύτερη εταιρεία, ας το πούμε, στην Αθήνα. Και αν βλέπω καλά, όπως βλέπω τώρα εδώ, είναι από εδώ η Αθηνών. Είναι αθηναϊκή εταιρεία. Α, έχετε μπροστά σας. Έχω μπροστά μου την ανάθεση, είναι με απόφαση και είναι αθηναϊκή εταιρεία. Και αυτό είναι θέμα της κυρίας Γεροπαναγιώτη, αυτό είναι στον κύριο Βάη, στο ΔΥΠΕΘΕ. Α, στον κύριο Βάη. Μάλιστα. Δηλαδή ο κ. Βάη έδωσε ανάθεση στην εταιρεία αυτή. Είναι με απόφαση Προέδρου, ίδιος την υπογράφει. Είναι με απόφαση ναι. Προέδρου. Ναι. Μπορεί να έχει γίνει διαγωνισμός, αλλά είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα όταν είναι μια απευθείας ανάθεση, στην οποία δεν προλαβαίνει να τη μάθει κανένας. Ναι. Είναι λογικό. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει χτυπήσει ο Δήμος και καλύτερη τιμή, εννοείται, βεβαίως. Και να είναι και πατρινή εταιρεία. Όταν ας πούμε προϋπολογίζεται ένα ποσό 15.000, είναι το ταβάνι. Ελάτε να δούμε από όλες αυτές τις απευθείας αναθέσεις. Και εγώ προκαλώ τη Δημοτική Αρχή να βγει και να πει πόσες απευθείας αναθέσεις είχε το 2021. Το ρώτησε χτες η Λαϊκή Συσπήρωση στην Πρέβεζα. Και ρωτάει τη Δημοτική Αρχή της Πρέβεζας πόσες απευθείας αναθέσεις έκανε το 2021. Το έχετε ψάξει, ξέρετε εσείς πόσες είναι περίπου? Εμείς, επειδή παρακολουθούμε τη Διάβγεια καθημερινά, αρκετά μέλη της παράταξής μας, καθημερινά βλέπουμε απευθείας αναθέσεις. Σε ποσό δεν το έχουμε υπολογίσει, αλλά η Δημοτική Αρχή που έχει όλα τα οικονομικά στοιχεία, ας παραθέσει τα στοιχεία και να πει πόσες απευθείας αναθέσεις σε ποσό μόνο για το 2021. Δεν λέμε τώρα που πάμε κοντά στα 8 χρόνια, για μας βγάλει για ένα χρόνο. Είχατε άλλωστε ξεκινήσει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, από το καρναβάλι του 2021 και πήγε λέγοντας η δουλειά. Εντάξει, έχουμε 3 καρναβάλια που δεν έχουν γίνει, δεν έχουμε δει τίποτα στην πόλη λόγω της πανδημίας και με τα φετινά που προϋπολογίζονται για το καρναβάλι, και αν δεν κάνω λάθος ήταν εχθές η συνεδρίαση του οργανισμού, φτάσαμε κοντά στο 500.000 με ό,τι έχει δοθεί μέχρι τώρα. Και ναι. Δεν έχει γίνει και παρέλαση. Καλά, δεν ξέρω αν θα γίνει και έναρξη κιόλας. Η έναρξη προϋπολογίστηκε, είναι περίπου αξία 45.000 ευρώ και με κάποια θεατρικά δρόμενα, τα οποία θα κάνει το ΔΥΠΕΘΕ. Δηλαδή τι γίνεται? Ερχόμαστε τώρα και μεταξύ τους δύο οργανισμοί του Δήμου το καρναβάλι αναθέτει στο ΔΥΠΕΘΕ. Πάλι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, δηλαδή αυτό μόνο, τι λέει? Νομίζω ναι. Μίλησα με την εκπρόσωπό μας στο Διοικητικό Συμβούλιο και μου είπε ότι υπάρχει μια πρόβλεψη για τηλεοπτική μετάδοση. Με διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση? Αυτά τώρα βγήκανε, προϋπολογίστηκαν. Αν λογικά θα έχουμε πάλι τη μέθοδο των απευθείας αναθέσεων. Δηλαδή δεν θα υπάρξει σχετικός διαγωνισμός, γιατί όταν προϋπολογίζονται η τελετή έναρξης τέλη του 2021 και σε 2 μήνες πρέπει να κάνουμε, πάλι και καλά δεν θα μας στάνει. Όχι σε 2 μήνες. Σε λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες, ναι. Δηλαδή, άμα θέλουμε και τα δρόμενα που λένε ότι θα γίνουν όλο το διάστημα αυτό, δηλαδή δεν θα προλάβουμε και πάλι θα μας πιέζουν οι χρόνοι. Ενώ όταν το καρναβάλι τελειώνει, πρέπει την επόμενη μέρα να ξεκινάμε να διαμορφώνουμε το θέμα του καρναβαλιού. Αυτό λέω, ότι
Αν ας πούμε πάλι έχουμε απευθείας ανάθεση σε εταιρείες παραγωγής για τη μετάδοση των καναβαλικών εκδηλώσεων και δει τις ερευνητικές ενάξεις, και το λέω αυτό διότι είμαστε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, αυτό πραγματικά βγάζει μάτι. Να το δούμε τις επόμενες μέρες. Θα τα έχουμε ήδη πει νωρίτερα, να δούμε τι θα γίνει. Μέχρι στιγμής δεν μπορώ να... Για παράδειγμα, μας έλεγαν διάφορα πράγματα. Π.χ., ας πούμε, ότι υπήρχε, έλεγε τότε η κυρία Κουρή, μια εταιρεία παραγωγής η οποία έκανε τη δουλειά, αλλά όλοι ξέρουν ότι η εταιρεία παραγωγής ανήκει σε ένα κανάλι. Δηλαδή τώρα, εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα κολλητιλίκια πρέπει κάποτε να σταματήσουν, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ θα συμφωνήσω με εσάς. Γιατί να μην μπορούσε και ο δικός σας σταθμός και τόσοι τοπικοί περιφερειακοί σταθμοί που έχουμε να μπουν σε ένα διαγωνισμό, να έρθει ο καθένας να δώσει την προσφορά του, να δουν ο καθένας τι προδιαγραφές έχει και αν καλύπτει τις προδιαγραφές ο εκάστοτε σταθμός. Σωστά. Ισόποσα. Γιατί αυτό είναι που η δημοτική αρχή είναι που κάνει κολοτούμπα. Ευαγγελίζεται και καλά την ισονομία και την ευτυχία σε όλα, αλλά δεν τηρεί τίποτα από όλα αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε ότι ναι μεν αλλά μόλις φτάνουμε στο κάθε τι πάμε με τις μεθόδους αυτές. Ας πούνε ας πάρουν το χρόνο τους και ας πούνε πόσες είναι... Όχι απλώς το λέω για παράδειγμα ότι υπάρχουν ας πούμε τηλεοπτικοί σταθμοί στην περιφέρεια και μιλώ για την κάλυψη την γεωγραφική του κάθε καναλιού οι οποίοι και στο παρελθόν πρόσφατα είχαν αναλάβει ακόμα και τη μετάδοση ολόκληρων προεκλογικών κεντρικών συγκεντρώσεων μεγάλων κομμάτων, π.χ. της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν σύγχρονο εξοπλισμό. Δεν μπορεί να δίνουν τα χρήματα μόνο σε κάποια εταιρεία παραγωγής λόγω κολλητών. Αυτό να σας πω τι γίνεται κύριε Φλαμή πάνω σε αυτό, για να το ξεκαθαρίσουμε. Όταν βγαίνει μια εταιρεία και παίρνει δημόσιες συμβάσεις από τον εκάστοτε Δήμο, αποκτά και μια προϋπηρεσία. Δηλαδή, όταν βγαίνουν προδιαγραφές, αρχίζουν και λένε μετά να έχει κάνει κάτι πιο παρόμοιο έργο στο παρελθόν. Όταν ο Χ σταθμός δεν έχει αναλάβει ποτέ τέτοιο πράγμα και έχει το άλλο σταθμός που έχει πάρει ήδη 10 έργα από έναν Δήμο ή από διάφορους Δήμους, πώς θα έρθει και θα πάρει. Θεωρείται προϋπηρεσία αυτό, έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως. Και να σας πω... Άρα υπάρχει ένα πάτημα εκεί. Ναι, είναι το πάτημα. Το θέμα όμως είναι πώς το έδωσε στην πρώτη και τη δεύτερη φορά. Απλά την πρώτη και τη δεύτερη φορά δεν υπήρχαν προδιαγραφές, ήταν κάτι γνωστό, πήγαμε, το κάναμε, τελειώσαμε και απέκτησαν μετά τις προδιαγραφές και έτσι γίνεται. Παντού το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν και άλλες αναθέσεις οι οποίες ετοιμάζονται, πιστεύετε, δηλαδή θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις τις οποίες θα μας πείτε ως ώρα πατρών. Καταρχήν να σας πω το εξής. Ήδη πέρσι, αν δεν θυμάμαι καλά το Δεκέμβριο, δόθηκε μία ανάθεση 5.000 ευρώ από το κομματικό βιβλιοπωλείο του ΚΚΕ. Και βέβαια στις προδιαγραφές του διαγωνισμού, γι' αυτό επιμένω για τις προδιαγραφές, ήταν βιβλία τα οποία είχαν συγγράψει υποψήφοι βουλευτές, μέλη της ΚΝΕ και διάφοροι άλλοι άτομα τα οποία σχετίζονται με το ΚΚΕ. Όταν αυτό την ανάθεση, λέω εγώ για παράδειγμα, δεν έχει ας πούμε όλα αυτά τα βιβλία ένα πατρινό βιβλιοπωλείο, πώς θα την αναλάβει. Εμείς, κύριε Φλαμή, όλο αυτό το διάστημα είμαστε σαν παράταξη παρεμβαίνουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Και ειδικά για τις απευθείας αναθέσεις, όταν βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα, θα είμαστε κάθετοι και θα βγαίνουν όλα στη δημοσιότητα. Και με τις αρχές του καινούριου χρόνου, ετοιμαζόμαστε. Ήδη υπάρχουν αναθέσεις, τις οποίες δεν τις έχουμε βγάλει ακόμα στη δημοσιότητα. Βλέπουμε ότι το πράγμα δεν αλλάζει. Εμείς το μόνο όπλο που έχουμε για να μπορέσουμε και να τα δώσουμε όλα αυτά είναι να τα δώσουμε μόνο στη δημοσιότητα. Άς. Αυτό θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πολλά. Να πάμε τώρα.